Ακόμα δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εποπτείας και Λειτουργίας Καζίνο προκειμένου να πάρει μια απόφαση αναφορικά με την απόσυρση των επιτραπέζιων παιχνιδιών από το καζίνο της Ξάνθης. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να μην γνωρίζουν ακόμα τίποτα για το μέλλον τους και για το μέλλον του καζίνου. Ωστόσο, η πρώτη κίνηση έγινε από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία και πρότεινε την επανατοποθέτηση δοκιμαστικά για ένα τετράμινο όλων των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Και πλέον απομένει να δούμε τη στάση που θα κρατήσουν οι εργαζόμενοι, αν δηλαδή θα την αποδεχτούν ή όχι. Απόφαση δυστυχώς δεν υπάρχει της Επιτροπής. Τα πάντα έχουν νεκρώσει σε αυτή τη χώρα, όπως το ξέρετε και το ξέρουν οι περισσότεροι πολίτες. Δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν είναι απαράδεκτα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αποφασίσει η Επιτροπή σχετικά με το θέμα της μη λειτουργίας των επιτραπέζων παιχνιδιών στο καζίνο της Ξάνθης. Όσον αφορά τα εργασιακά, οικονομικά, μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων. Μισθολογικά δυστυχώς είμαστε απλήρωτοι. Ακόμη έχουμε πληρωθεί μόνο το 60% περίπου του μηνός Ιανουαρίου του 2012 και έκτοτε δεν έχουμε πάρει άλλες μισθολογικές απολαβές ή όπως θέλετε πέστε το. Προσπαθούμε, κάνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο κάποιες ενέργειες, μήπως και καταβληθεί κάποιο ποσό από την πλευρά της εταιρείας. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Επίσης υπάρχει μια εξέλιξη, έχει μια πρόταση από την πλευρά της εταιρείας για να λειτουργήσουν και τα τραπέζια, για να λειτουργήσει δηλαδή κανονικά το καζίνο για το επόμενο τετράμινο δοκιμαστικά. Περισσότερα όμως δεν μπορώ να αναφέρω γιατί έχουμε καλέσει Γενική Συνέλευση τους εργαζόμενους. Αφού τους ενημερώσουμε και αφού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αν θα αποδεχθούμε την πρόταση της εταιρείας, τότε θα τη δημοσιοποιήσουμε. Αυτή η πρόταση ταυτόχρονα όμως είναι ένα θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους και για το καζίνο. Απλώς είναι μία κίνηση. Δεν μπορώ να πω ότι αποκαθιστά πλήρως εργασιακές σχέσεις, γιατί σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω ότι πάλι για μείωση αποδοχών αναφέρεται η πρόταση, μείωση των ωρών απασχόλησης. Δεν είναι ευχάριστα αυτά. Θα δούμε. Κανείς όμως δεν μπορεί να αποδιαγράψει την από εδώ και πέρα στάση των εργαζομένων, αφού όπως τόνισε κλείνοντας ο κύριος Στογιαννίδης, όταν ένας άνθρωπος ενώ εργάζεται δεν έχει να πληρώσει ούτε το καθημερινό του φαγητό επειδή δεν πληρώνεται, μάλλον πιο αδιάλακτος γίνεται και όχι πιο διαλλακτικός.